Πέρα μια νέα πλατφόρμα, όπως προείπα προηγουμένως, που βεβαίως πλέον βρίσκεται στα χέρια όλων μας, έχουμε τη δυνατότητα να την αποκτήσουμε μέσα από το διαδίκτυο, μια απλή εφαρμογή και εύκολη στη χρήση για να βρίσκουμε καταλήματα που θα πάμε το Σαββατοκύριακο, που θα πάμε διακοπές τα Χριστούγεννα, που θα πάμε το καλοκαίρι, πολύ σημαντικό. Αλλά το ξεχωριστό που είδα και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό είναι ότι πλέον δεν ζητείται και αυτή η προμήθεια που λέμε. Έτσι, όταν θα κλείσουμε ένα δωμάτιο, θα το βρούμε σίγουρα σε μια οικονομικότερη τιμή. Σωστά. Είναι το βασικό. Ακριβώς. Ουσιαστικά το Try Question είναι η ελληνική απάντηση σε όλες τις ξένες πλατφόρμες, με την μεγάλη διαφορά ότι δεν χρεώνει κάποια προμήθεια στους ξενοδόχους. Όπως είπατε και πριν, ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδο τα τελευταία χρόνια και ειδικά για τους ξενοδόχους. Mm-hmm. Το Try Question, λαμβάνοντας αυτό υπόψη, είπε κάπως πρέπει να ρυθμιστεί όλη η κατάσταση και να είναι δίκαια. Πιο δίκαια εγώ για όλους. Ακούω πολύ καιρό ανθρώπους τα προηγούμενα χρόνια, βέβαια, να λένε οι χρήστες τουλάχιστον, εμείς οι απλοί χρήστες που θέλουμε να κλείσουμε ένα δωμάτιο, ότι ξέρεις κάτι, εδώ το βρίσκω πολύ ακριβό, στην άλλη πλατφόρμα το βρίσκω ακόμα πιο ακριβό. Οι ξενοδόχοι και αυτοί παραπονιούνται τις περισσότερες φορές, γιατί τελικά οι χρήστες δεν καταλήγουν κάπου, καταλήγουν σε κάποια πολύ οικονομικότερα και νομίζω χωρίς την ιδιαίτερη ποιότητα σε κατάλημα. Και οι δύο πλευρές δηλαδή αντιμετωπίζουν προβλήματα. Όμως η εφαρμογή αυτή η ελληνική έρχεται να δώσει λύσεις. Η ιδέα έτσι ξεκίνησε. Mm-hmm. Η ιδέα είναι του Δημήτρη του Στραβόπουλου, ο οποίος δούλευε στον κλάδο του τουρισμού και λέει κάπως πρέπει αυτό να γίνει, όπως είπα και πριν, πιο δίκαιο και πιο απλό και πιο άμεσο. Οι χρήστες λοιπόν έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν το Try Question απευθείας και δωρεάν, να μπουν μέσα και να ψάξουν. Να σας διακόψω λίγο, βεβαίως, να το κάνουμε πιο παραστατικό. Βεβαίως. Έχουμε κατεβάσει την εφαρμογή στο δικό μας το tablet εδώ της εκπομπής. Mm-hmm. Και πραγματικά είναι ένα εξαιρετικό περιεχόμενο με πολλές επιλογές από ξενοδοχεία, νοικιαζόμενα δωμάτια, στούντιο, σουίτες, ακόμα και για αυτοκίνητα βλέπω, για να νοικιάσει κάποιος, πιθανόν στους προορισμούς στους οποίους θα επισκεφθεί. Mm-hmm. Βίλες, κάθε είδους δηλαδή. Ξενοδοχειακό κατάλημα ή ενοικιαζόμενο δωμάτια, μπορούμε να τα βρούμε μέσα από το Try Question, την εφαρμογή που βλέπετε και εσείς στα δεξιά στην οθόνη σας, πολύ 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 πιο εύκολα και είναι και ελληνική πλατφόρμα, το επισημαίνω για μία ακόμα φορά. Από Θεσσαλονίκη, Made in Greece. Να τονίσουμε όμως ότι και σε αυτό διαφέρει το Try Question σε σύγκριση με τις άλλες πλατφόρμες, mm-hmm, γιατί πολύ απλά δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να βρει όχι μόνο ξενοδοχεία, αλλά και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Δηλαδή συνδυάζει όλη την γκάμα. Βλέπω τις επιλογές, μπαίνω εδώ. Έχετε κατηγορίες, διαφορετικές κατηγορίες, έχετε χάρτες προκειμένου ο κόσμος να μπορεί να βοηθηθεί περισσότερο ώστε να βρίσκεται καταλήμματα. Ίσως σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσω ότι οι χρήστες του Try Question πάνω από 80% είναι στο εξωτερικό που δουλεύουν την εφαρμογή. Mm-hmm. Και έχουμε παρατηρήσει, τα στοιχεία μας δείχνουν, τα στατιστικά, ότι γενικά δουλεύουν πάρα πολύ το χάρτη. Τους βοηθάει, γιατί δεν είναι Έλληνες κατά κύριο λόγο, δεν βρίσκονται στην Ελλάδα, οπότε ενδεχομένως απλά να ξέρουν π.χ. Σαντορίνη, έχουν ακούσει το νησί, το όνομα, ναι, αλλά δεν ξέρουν πού βρίσκεται για να το βρουν έτσι. Μπαίνουν στο χάρτη, μπαίνουν στο χάρτη και διαπιστώνουν πού βρίσκεται. Ακριβώς, βλέπουν πού βρίσκεται, έρχονται σε επαφή, σε ζωντανή επικοινωνία με τον ξενοδόχο. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό, σας mm-hmm παρακαλώ, γιατί φεβαίως είναι ένα κομμάτι μέσα σε όλη αυτή την καινοτομία που αφορά τον τουρισμό. Ερχόμαστε σε επικοινωνία, δηλαδή εγώ με το που θα πω στην συγκεκριμένη πλατφόρμα, θα έρθω σε επικοινωνία με τον ξενοδόχο, ας πούμε στη Χερσόνησο, που έχει ένα ξενοδοχείο, ένα παράδειγμα σας λέω εγώ. Βεβαίως, θα βρείτε το κατάλημα και έχετε τη δυνατότητα ή τηλεφωνικώς, είτε μέσω του Facebook Messenger, να στείλετε ένα μήνυμα. Ναι. Γενικά προτείνουμε, και το θεωρώ και πιο ορθό, μέσω του Facebook Messenger, γιατί υπάρχει μετά και γραπτό η συμφωνία που έχει γίνει. Ακριβώς, στέλνετε ένα μήνυμα, λέτε ότι ενδιαφέρεστε. Μπορεί ο ξενοδόχος από την άλλη πλευρά, το τμήμα πωλήσεων τέλος πάντων ή κρατήσεων, να σας στείλει περαιτέρω πληροφορίες για το που βρίσκεται, να σας στείλει φωτογραφίες, να σας κάνει μια ενδεχομένως και καλύτερη τιμή. Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει κάποια προμήθεια, δεν θα χρεωθεί. Να γίνει δηλαδή αυτό που λέμε το παζάρι της τιμής με τον ίδιο τον ξενοδόχο, με τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχειακού καταλήματος. Ακριβώς, φεύγει αυτό το πρόσωπο. Το μέσω του υπολογιστή, ενός email, έκανα μια κράτηση, δεν ξέρω όμως τι με περιμένει. Γίνεται άμεσο, πιο οικείο. Mm-hmm. Και αυτό διευκολύνει βέβαια την όλη κατάσταση. Ωραία. Έστω ότι εγώ γίνομαι μέλος στο trycoaching.com.
Χρησιμοποιώ την εφαρμογή δωρεάν. Δωρεάν, εντελώς. Όπως σας είπα, είναι διαθέσιμη και για Android όπως και για iOS. Μπορείτε να μπείτε μέσα να την κατεβάσετε, mm-hmm. όπως και οι τηλεθεατές όλοι, άμεσα, και να τη δοκιμάσουν. Δεν υπάρχει κάποια χρέωση για τους χρήστες, όπως και σε αυτό το διάστημα, ούτε για τους ξενοδόχους. Υπάρχει ένα δωρεάν διάστημα 6 μηνών που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Να μπουν μέσα τώρα, είτε μέσα. Ξεναγούμε ήδη και ναι. παρακαλώ για τους τηλεθεατές, όσους μας παρακολουθούν, να μπουν στη διαδικασία, να κατεβάσουν τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Είναι εξαιρετική. Πολύ εύκολη, πολύ πιασάρικη και μπορείτε να βρείτε ξενοδοχειακά καταλήμματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, βίλες, οχήματα για να ενοικιάσετε σε όλες τις περιοχές της χώρας. Αφορά την Ελλάδα και θα μιλήσουμε και για τους στόχους mm-hmm. που έχετε μελλοντικά. Θέλετε κάτι να πείτε? Ήθελα να πω ότι αυτό το διάστημα τρέχουν και διάφοροι διαγωνισμοί. Οπότε και στο Facebook μπορείτε να μας βρείτε. Ναι. Και στο Instagram και οι τηλεθεατές και οι χρήστες μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό. Να πάμε λίγο στο κομμάτι των ξενοδόχων, γιατί ξέρετε ότι στην Κρήτη εδώ πέρα η τουριστική βιομηχανία είναι το μεγάλο μας ατού, είναι το brand name μας. Ασχολούμαστε όλοι λίγο πολύ με τον τουρισμό. Ένας ξενοδόχος ή ένας ιδιοκτήτης νοικιαζόμενου καταλήμματος, τι πρέπει να κάνει για να βάλει το κατάλημά του, το ξενοδοχείο του, τα δωμάτια του μέσα στην εφαρμογή TryQuestion.com? Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θα μπει στο www.tryquestion.com και μπορεί να κάνει την εγγραφή μόνος του ή και μέσω του application. Από εκεί και πέρα θα ακολουθήσει η έγκριση από το IT team της ομάδας για να μπορέσει να προβληθεί και να φιλοξενηθεί το κατάλημα ή το ξενοδοχείο στο TryQuestion. Στην πορεία, μετά, εφόσον διανύσουμε το διάστημα των 6 μηνών που είναι mm-hmm. δωρεάν, μπορεί έχει την επιλογή να διαλέξει μέσω τριών βασικών πακέτων ουσιαστικά για την προβολή του, να αποφασίσει πώς θέλει να γίνεται η προβολή του στο μέλλον. Αυτά τα τρία πακέτα διαφέρουν στην τιμή και εννοείται στον τρόπο προβολής, από το βασικό που ανέρχεται στα 49 ευρώ, το μεσαίο που είναι στα 89 ευρώ ή και το μεγαλύτερης προβολής 189 ευρώ, που εδώ θα πρέπει τίποτα. Να τονιστεί ότι αυτά τα ποσά είναι ετησίως. Ναι, δεν είναι για το μήνα ακριβώς, οπότε και κάποιος με 5 νοικιαζόμενα δωμάτια, στο ετήσιο budget νομίζω μπορεί να και ένας προβλέψει. Κατά ψέματα που διαθέτει μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα, φαντάζομαι το ποσό παραμένει το ίδιο. Δεν αλλάζει. Ακριβώς. Δεν αλλάζει και ούτε επηρεάζεται από τις κρατήσεις. Για ξαναπείτε μου, σας παρακαλώ. 49, 89 ή 189 ευρώ. Μάλιστα. Που θα πρέπει να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι τα 189, μάλλον στο μεγάλο το πακέτο, τα 100 ευρώ δίνονται για διαφημίσεις μέσω Google της επιχείρησης. Οπότε τα λαμβάνει και πίσω. Είναι διπλή διαφήμιση Μπράβο. Και προβολή. Εξαιρετική εφαρμογή, εξαιρετικό το όλο κόνσεπτ. Πότε ξεκινήσατε και δημιουργήσατε τη συγκεκριμένη εφαρμογή? Η ιδέα, όπως σας είπα, ξεκίνησε από τον Δημήτρη το Στραβόπουλο πριν περίπου 1,5 χρόνο. Ναι. Και το έτρεξε, το δούλεψε πάρα πολύ σκληρά. Υπήρξε μεγάλη υποστήριξη από τον επιχειρηματία τον Σόλο, τον Χανιώτη, που πίστεψε σε αυτό. Και από τότε το προσπαθούμε σαν παρέα περισσότερο να το προχωρήσουμε. Είναι διαθέσιμο από το καλοκαίρι. Και αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 10.000 χρήστες και, όπως σας είπα, κατά κύριο λόγο από το εξωτερικό, που μας ενδιαφέρει. Τα καταλήμματα και τα ξενοδοχεία και γενικά το πρώτο βήμα του project είναι στην Ελλάδα. Εστιάζουμε mm-hmm. εδώ. Μπορεί η Ελλάδα σαν χώρα να είναι μικρή, αλλά έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες από το εξωτερικό. Αν θυμάμαι και μόνο πάλι φέτος έσπασε κάθε ρεκόρ ο τουρισμός στη χώρα, πάνω από 30 εκατομμύρια. Οπότε εδώ εστιάζουμε στην πορεία, όπως είπατε και πριν, οι στόχοι είναι να εξαπλωθεί και στο εξωτερικό. Σαν brand name, να φανταστώ, σαν franchise αργότερα. Σε τέτοια μορφή, ακριβώς. Μπράβο σας, μπράβο σας, συγχαρητήρια. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε, ναι, γιατί σκέρα. Πραγματικά μας κάνετε τη ζωή πολύ πιο εύκολη. Τόσο άμεση. Άμεση. Βλέπουμε το μέλλον, βασικά, και βρισκόμαστε ήδη εκεί. Όλα γίνονται μέσω του κινητού πλέον. Η διαδικασία να μπει κάποιος στον υπολογιστή του, να ψάξει, να κλείσει, να στείλει email, είναι λίγο πλέον περίπλοκη. Όλοι θέλουμε πολύ πιο άμεσα να τα ρυθμίσουμε όλα από ένα κινητό τηλέφωνο. Και το TryQuestion δίνει αυτή τη δυνατότητα. TryQuestion.com, λοιπόν, για όλους εσάς που θέλετε να κλείσετε το επόμενο σας ξενοδοχειακό κατάλημα, για να μείνετε με την οικογένεια, με τα παιδιά σας, με τους γονείς σας, με τους φίλους σας. TryQuestion.com, το ξαναλέω για μία ακόμα φορά, μια εφαρμογή εντελώς δωρεάν. Απευθύνεται βεβαίως και στο σύνολο των ξενοδόχων του νησιού και σε όλη τη χώρα. Απλά το λέμε εμείς εδώ γιατί είμαστε Κρήτη και πάντα, αυτό ήταν το σημαντικό, έρχεται σε άμεση επικοινωνία, σε real time, ο ξενοδόχος ή ο ιδιοκτήτης του ενοικιαζόμενου καταλήμματος με τον ίδιο τον χρήστη, τον ενδιαφερόμενο που ψάχνει, και είναι εκεί ακριβώς το σημείο αιχμής, γιατί εκεί συζητιούνται πολλά. Συζητείται η τιμή, γιατί όχι, μπορεί να καταλήξουμε και σε μια φιλία μελλοντικά. Εννοείται. Έτσι. Δεν είναι απρόσωπο πλέον. Είναι σε μέρη που ζωντανό. Θα ξαναεπισκεφθούμε μελλοντικά. Ακριβώς.
Λοιπόν, κυρία Πολυχρονίδου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Εύχομαι τα καλύτερα και εδώ είμαστε καλά. Σε ένα χρόνο. Τι να πω, να έχετε δεκαπλασιάσει. Ακόμα περισσότερο. Μακάρι. Και τους χρήστες και όλους όσους θα καταχωρήσουν μέσα τα ξενοδοχειακά τους καταλήμματα, βεβαίως, και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε καλή δύναμη. Πολύ. Να είστε καλά.